Με την K19 του Όφη να κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά όχι ένα θετικό αποτέλεσμα, έγινε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Απέναντι στον πρωταθλητή και αίτητο στα προηγούμενα 73 παιχνίδια ΠΑΟΚ, ο Όφη ιτήθηκε 1-0, ωστόσο έπιασε εξαιρετική απόδοση και άγγιξε την ισοπαλία. Αξιοσημείωτο του αγώνα είναι ότι στην βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν ο Μεσαρίτης, πρώην ποδοσφαιριστής των τμήματων υποδομής του Όφη, Τίτος Κουτεντάκης, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 33ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας με κοντινό σουτ. Ο Όφη κοίταξε στα μάτια τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα του αγώνα και δημιούργησε πολλούς κινδύνους στα αντίπαλα καρέ, ενώ στην επανάληψη υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε παθητικό ρόλο και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 85ο λεπτό με τον Βαγγέλη Νικοκυράκη, με τον τερματοφύλακα μπαλωμένο να σώζει σε τέτα τέτ. Σε επίπεδο K17, ο Όφη φιλοξένησε στο ΒΑΚ την ΑΕΚ και το παιχνίδι που ήταν χορταστικό ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Η ΑΕΚ αξιοποίησε την υπεροχή της στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 22 με τον Κυρσανίδη, με τους γηπεδούχους στο 45 να ισοφαρίζουν με κεφαλιά του Σαλούστρου μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χατζιπαράσχου. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 74ο λεπτό, ο Κυρσανίδης σκόραρε ξανά για το 1-2 υπέρ της ΑΕΚ. Όμως η προσπάθεια των παιδιών του Όφη για την ισοφάρηση απέδωσε καρπού στο 90 με το αυτογκόλ με κεφαλιά του Καραστέριου μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Νίκο Χαλκιαδάκη.